λένε πολλοί, έρχονται εδώ πολλοί και λένε, μεσολαβούν οι εκλογές ανάμεσα στην προεκλογική περίοδο και το τι θα γίνει μετά. Εγώ το ρωτάω πάντα, να σας πω την αλήθεια. Λέω, λέτε δηλαδή ότι θα έρθει ο Ανδρουλάκης μετά και θα κάνει κολοτούμπα? Συγγνώμη για την έκφραση, καταλαβαίνετε, εντός εισαγωγικών. Και εδώ μου λένε... Μα είναι λογικό να σας το λένε, διότι κρίνουν εξαιδίου τα λότρια. Μα λογικό είναι. Γι' αυτό θα το ερώτημα σε εσά να απαντήσετε. Δηλαδή, περιμένετε από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία πήγα διαφορετικό. Μα έχετε καταλάβει τι λέγανε πριν το 2015 και τι κάνανε? Έχετε καταλάβει? Δηλαδή, εδώ είστε έμπειροι δημοσιογράφοι. Προφανέστατα, αν ο κύριος Τσίπρας κρίνει εμένα όπως κρίνει τον εαυτό του, θα πει αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε εδώ ως ο αρχάγγελος του φιλελευθερισμού. Ότι θα φτιάξει μια χώρα με θεσμούς. Και γελάει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εσείς ακόμη και το Λαϊκό Κόμμα δεν βρέθηκε ένας, αν εξαιρέσουμε και λίγους ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, να υπερασπιστεί τη λειτουργία του παρακράτους που δημιουργήθηκε. Άρα εσείς θέλω πίσω να σας πω, λοιπόν, από αυτά που λέτε ότι τώρα αν δεν πρόκειται να κάνετε. Κρίνουν εξιδίων τα λότρια, θα καταλήξω στο συμπέρασμα που λέτε. Επειδή λοιπόν εγώ έχω μία πορεία συγκεκριμένη, δεν είμαι ούτε γόνος, ούτε ανέβηκα από κανένα σανσέρ, ούτε με έχει χαϊδέψει η εγχώρια ολιγαρχία στην πορεία μου. Αυτό που λέω είναι συμβόλαιο με το λαό. Και όταν λέω συμβόλαιο με το λαό, το λέω με τους όρους, προσέξτε, με τους όρους της αξιοπιστίας της δικής μου και όχι αυτούς που λέγανε συμβόλαιο με το λαό ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο και φέρανε χειρότερο μνημόνιο, την ακροδεξιά στην κυβέρνηση και σε δεύτερο χρόνο, όταν ο Μητσοτάκης έλεγε αυτά που λέγαμε κι εμείς απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ εις βάρος των θεσμών, μετά έκανε τα ίδια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ επιτεθόμενος στις ανεξάρτητες αρχές. Προσπαθώ να καταλάβω όταν ένας πολιτικός, κοντά, να σου πω την αλήθεια τόση όταν ώρα. Ένας πολιτικός, είμαι σοσιαλδημοκράτης, είμαι ένα άλλο κόμμα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να ρωτήσω με το εξής. Για μένα έχω ένα δείκτη αξιολόγησης του φιλοευρωπαϊσμού. Όταν ακούω ένα Ευρωπαίο πολιτικό να επιτίθεται στις ανεξάρτητες αρχές, αυτός ο πολιτικός μάλλον λειτουργεί με όρους εις βάρος των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δημοκρατίας που έχουμε χρέος και την ποιότητά τους να προσδίδουμε στους πολίτες για να υπάρχει μέλλον και προοπτική. Καλή δύναμη. Καλημέρα.